Πάμε αμέσως στην τεχνική ανάλυση στο Στέλος Κυριακή. Βλέπουμε ότι την προσέγγιση στην πρώτη πάσα. Τις πίστες φορές είναι φυσιολογικό. Η πρώτη πάσα του Ήβους είναι προς τον Βίτα και όχι προς τον Κορντάρ, τον δεξιοκεντρικό αμυντικό. Η προσέγγιση της ομάδας του Απόλλωνα σε σχηματισμό 5-3-2 και βλέπω το pressing να κλείνουν τις μεταβιβάσεις των Ντράγκομιρ και των Νάμπτους για αμυντικούς μέσους με αποτέλεσμα μακρινή μεταβίβαση με στόχο τον Ζάιρο. Όπως το βλέπουμε, πολύ σημαντικές οι δεύτερες μπάλες στη συνέχεια. Βλέπουμε για υποστήριξη τον Τάνκοβιτς και τον Βαλακάριν από πλευράς ΠΑΦ. Μένουμε, περνάμε στο 28 λεπτό που χάθηκε η μπάλα από πλευράς ΠΑΦ και όπως το είχαμε αναλύσει και στις κάρτες μας στο pre-game, όσον αφορά τα τέρματα που δέχεται η ΠΑΦΟΣ, μεγάλο ποσοστό που παρουσιάσαμε είναι από μετάβαση. Βλέπουμε την εξαιρετική μεταβίβαση, εξαιρετική υποδοχή του Μάρκες και πέρασε την μπάλα πάνω από το Ιβουσίτς για το 0-1. Έμεινε με την ίδια προσέγγιση η ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπουμε μια τάση η ΠΑΦΟΣ πιο πολύ από την αριστερή πλευρά. Ο Τζούρτσεβιτς διάνει μια μεγάλη απόσταση για να εξασκήσει πίεση πάνω στον Μποσκάι. Δεν είχε επιλογές. Βλέπουμε το pressing πάνω στον Ντράκομιρ και τον Ναμ. Είναι ξεκάθαρος ο σχηματισμός της ομάδας του Απόλλωνα και να δυσκολεύεται. Και εδώ με τέτοιες φάσεις μπορούμε να τεκμηρώσουμε και τις κάρτες, γιατί η ΠΑΦΟΣ δυσκολεύεται στο πρώτο ημίχρονο να φτάσει στο τελευταίο 1-3 και είχε πιο πολλές ισόσεις στο τελευταίο 1-3 η ομάδα του Απόλλωνα. Όσον αφορά στο δημιουργικό κομμάτι, είδαμε τον Ρους, το είχαμε συζητήσει μικρές λεπτομέρειες που αναφέρθηκε ο Καρσέδο. Ο Ρους που η φυσική του θέση είναι κεντρικός αμυντικός. Σήμερα αγωνίστηκε όπως και στο παιχνίδι με την Ομόνια όταν τραυματίστηκε ο Κόκος, σαν δεξιός ακραίος αμυντικός. Τριάδα στην ανάπτυξη η ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Να περιμένει ο Απόλλωνας σε κάποιες περιπτώσεις πίσω από το κέντρο. Δεν είχε κανένα δεξιά winger. Πλάτος. Και εδώ είναι ενδιαφέρον. Δεξιά ήταν ο Ζάιρο. Θα το δούμε. Επειδή ο Τάνκοβιτς σύγκλινε πολύ και θα δούμε τον Ζάιρο να κινείται σήμερα πολύ σε ρόλο δεξιού, προς την δεξιά επιθετικού πλευρά. Όμως, όχι σε ρόλο wingback. Δεν είχε wingback. Όχι, δεν είχε. Δεν είχε. Ερχόταν ο Τάνκοβιτς μέσα. Ο Τάνκοβιτς εκείνη η θέση του. Να ξεκινά από έξω και να κινείται προς τον κεντρικό το διάδρομο. Αυτή τη θέση δεν την αναπλήρωνε ούτε και ο back. Για να μπορέσει να μεταβιβάσει γρήγορα. Επειδή ο Ρους, και βλέπουμε εδώ στην ανάπτυξη η τριάδα ο Ρους με αποτέλεσμα μακρινή με στόχο τον Ζάιρο στην πλάτη της άμυνας και βλέπουμε που κινείται ο Ζάιρο πολύ πιο πολύ από τη δεξιά πλευρά και την περσινή σεζόν του αρέσει πολύ αυτή η δεξιά πλευρά. Θα το δούμε και στη συνέχεια τη τεχνική μας ανάλυση όσον αφορά την τοποθέτηση του Ζάιρο. Το βλέπουμε εδώ πώς δημιουργεί στο δημιουργικό κομμάτι τον ρόμβο με τον Τάνκοβιτς να συγκλίνει εσωτερικά και τον Ζάιρο να έρχεται στα όρια του offside να κινείται πολύ προς την δεξιά πλευρά, την αριστερή της ομάδας του Απόλλωνα που βρίσκονταν ο Μαλεκίδης. Και ξανά η μπάλα δεν είναι πιεσμένη και μεταβίβαση του Ναμ στην πλάτη της άμυνας με τον Ναμ. Και θα σταθώ σε αυτή τη φάση. Εγώ θα σταθώ σε αυτή τη φάση. Γιατί σηκώνει το κεφάλι ο Ζάιρο. Είχε να το πάρω και πιο πίσω. Θα το ξαναλύσουμε. Εδώ έχει όλο τον χρόνο. Δέστε που είναι η μπάλα. Κινείται η μπάλα και την ώρα που ταξιδεύει η μπάλα, ο Μπρούνο περπατάει. Ο Μπρούνο περπατάει. Και μιλάμε για φάση για να βάλει γκολ ο ίδιος. Το σκορ είναι στο 0-1. Όχι αμήνα. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Την ώρα που πάει η μπάλα, ο Μπρούνο πρέπει να τρέξει. Πρέπει να τρέξει. Είναι γκολ. Αυτή η φάση είναι γκολ για έναν ακραίο επιθετικό. Γενικά δεν έχει ρυθμό, δεν έχει ένταση πάνω στο παιχνίδι του Μπρούνο. Και βλέπουμε σηκώνει ο Ζάιρο το κεφάλι. Εξαιρετική φάση, δεν έχει επιλογές. Αν ήταν στο χώρο του ο Μπρούνο, ίσως να μπορούσε να σκοράρει. Γι' αυτό σίγουρα ο Μπρούνο, σε σύγκριση με τι είδαμε από τον Τουμάση στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει θέση στο αρχικό σχήμα της δεδομένης. Νομίζω ότι αν κάναμε ατομική ανάλυση του Μπρούνο σήμερα, μπορεί να είχε 2 ή 3 σωστές πάσεις ο Χρήστος. Έδωσε ναι και λάθος μεταβιβάσεις προς τα πίσω. Δεν τον είδαμε να πάει στον ένα εναντίον να πιέσει πρωτοβουλίες. Ένας παίκτης που περιμένουν πολύ παραπάνω στην ΠΑΦΟ με τα λεφτά που επένδυσαν πέρσι. Εντάξει, τώρα είναι αξιοπορία γιατί παίζει συνεχώς και τόσα πολλά λεπτά. Εμπιστεύει, το στηρίζει. Πάμε, συνεχίζουμε την τεχνική μας. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Απομάκρυνση της ΠΑΦΟ. Χάθηκε η δεύτερη μπάλα. Εδώ κέρδισε την μπόλο την πρώτη, κέρδισε τη δεύτερη ο Κολ και σε αυτό το σημείο πάλι είναι μια φάση μετάβασης. Και είναι ίσως μια φάση ακριβώς με την άρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Θα μπορούσε να στοιχήσει στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ ξανά στην πλάτη της άμυνας. Υπάρχει μια συνεννοησία μεταξύ της αμυντικής γραμμής και συνέβη και πολλές φορές τη φετινή σεζόν. Αυτή η αμυντική γραμμή της ΠΑΦΟΥ βγήκε πιο ψηλά ο Κολντάρ. Δεν έφτει γραμμή, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της τετράδας. Με αποτέλεσμα, εδώ θα μπορούσε η ομάδα του Απόλλα να σκοράρει ακριβώς με την άρξη του δεύτερου. Είναι πολύ καλή επιστροφή ο Ρους. Ο Ρους σύγκλινε εσωτερικά, αλλά το ξεκίνημα της φάσης
Είναι κάτι που χρήζει βελτίωση στην ΠΑΒ αυτές οι μεταβάσεις στην πλάτη της άμυνας, γιατί το έχουμε αναλύσει και το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και σε αρκετά παιχνίδια τη στήχησε αυτές οι μπάλες. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο, πισωχώρησε και η ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπουμε το Ζάιρο που κινείται ξανά προς τη δεξιά πλευρά. Αν το πάρουμε λίγο πίσω, πολλούς ποδοσφαιριστές προς τον κεντρικό διάδρομο. Βλέπουμε εδώ στη φάση, είναι η φάση με τον Τάνκοβιτς. Ζάιρο δεξιά πήρε την μπάλα ο Τάνκοβιτς και πραγματικά πρέπει τα εύσημα και τα συγχαρητήρια και στον Δημητρίου τον τερματοφύλακα για αυτή την εξαιρετική επέμβαση. Μένουμε στο δημιουργικό κομμάτι, πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στον κεντρικό διάδρομο για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ και θα δούμε εδώ και τις πολύ καλές αποστάσεις. Γι' αυτό είχαμε αυτή την ερώτηση στον προπονητή. Εμένα μου φαίνεται σε έναν 4-4-2 πιο πολύ με τον κόλ που μετατοπίστηκε δεξιά. Το βλέπουμε εδώ και στο σχεδιάγραμμά μας ότι είναι δύο γραμμές των τεσσάρων. Δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του back-up δεξιά. Νομίζω αυτό έχει αναφέρει ο προπονητής. Γνωρίζει καλύτερα από εμάς σίγουρα. Ίσως να μην ήταν ξεκάθαρες και οδηγίες για τον κόλ. Επειδή εδώ αν ήταν πεντάδα θα υπήρχε παίχτης δεξιά. Βλέπουμε παίρνει το πλάτος μαζί με τον Μποσκάιο Μάτης Πάφου από αριστερά. Βαλακάρισε εσωτερικά, θα δούμε. Έρχεται πέμπτος ο. Μετά, αλλά στο, όταν χαμηλώνει είναι φυσιολογικό. Αλλά όταν ήταν πιο ψηλό, δεν ήταν ξεκάθαρες οι οδηγίες κυρίως από τον ακραίο. Μένουμε εδώ ξανά στην ομάδα της Πάφου. Μια εξαιρετική κίνηση του Τάνκοβιτς. Πώς κινήθηκε εδώ, φαίνεται ότι είναι τετράδα. Το βλέπουμε εδώ, πόσο ψηλά. Ναι. Φαίνεται ότι είναι τετράδα. Εξαιρετική κίνηση του Τάνκοβιτς στην πλάτη του αμυντικού της ομάδας του Απόλλωνας, ένας ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια. Βλέπουμε εδώ πώς προσποιείται. Μεγάλη ευκαιρία στο 83ο λεπτό. Και περνάμε στη φάση του πέναλτι. Γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού. Να το ξαναδούμε και εδώ. Δεν σε αυτή τη φάση νεκτάρι. Βλέπουμε μια τετράδα και βλέπουμε εκεί. Υπάρχει παίχτης στο πλάτος από πλευράς Πάφου και δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι πεντάλα από πλευράς Απόλλων. Ίσως είναι ξεκάθαρες και κάποιες οδηγίες όσον αφορά το δεξιό ακραίο back half από πλευράς Απόλλωνα. Γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού του Ντράγκο με στόχο τον Τουμάς, ένας προσθέτης που του αρέσει πιο πολύ να κινείται ανοιχτά. Με αποτέλεσμα αυτό είχε το χώρο ο Ρους να κινηθεί εσωτερικά. Βλέπουμε εδώ πώς συνεργάστηκαν οι τρεις και στη συνέχεια ο Τάνκοβιτς εξαιρετική μεταβίβαση πήρε την εσωτερική από τον Τουμάς. Ο πήρε την εσωτερική Μαλεκίδη. Από τον Μαλεκίδινο του Μάση. Με αποτέλεσμα πέναλτι στο 87ο λεπτό. Και περνάμε στο τέρμα της ΠΑΦ, 89ο λεπτό. 7 ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Και στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον του Μάση. Έγινε η σέντρα με αποτέλεσμα ο Ρους. Αντρίμα, να το πάρουμε λίγο πίσω. Να το πάρουμε λίγο πίσω. Να δεις τι έκανε. Εντάξει. Που έδειχνε το Μαλεκίδη να πάει match to man πάνω στον. Να το πάρουμε να. Ναι. Εδώ, του λέει. Δεν χρηστικά. Πήγαινε match to man πάνω στον. Ναι. Και ίσως δεν είναι ξεκάθαρο, ήταν άμυνα ζώνης από πλευράς. Σε τούτο το θέμα με τα χέρια πίσω. Κάνε παρακάτω. Εντάξει, και στη συνέχεια Πάφου, βλέπουμε εδώ, πετάχτηκε πιο ψηλά από όλους ο Ρου μέσα στην μικρή περιοχή. Εντάξει, η Πάφος, για να μας ειλικρινείς. Η ισοφάρηση είναι. Θα ήταν άδικο να μην έπαιρνε έστω και το ένα βαθμό στο σύνολο. Ήταν πολύ κακός από όλους. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ναι.